Επιστρέψαμε εδώ, είμαστε. Ήρθε στην παρέα και ο Πάπης ο Παπαδημητρίου. Γεια σου, Πάπη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα. Καλημέρα. Εσύ που είσαι και λίγο γαλλοσπουδαγμένο, έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον εκεί για τα γαλλικά και την εκπαίδευση. Γιατί λίγο, δηλαδή, ο άνθρωπο. Όχι λίγο, πολύ. Έχω μεγάλο ενδιαφέρον. Θα είχα βέβαια έτσι κι αλλιώ, διότι είναι μια πολύ σημαντική εκλογική μια σημαντική χώρα διαδικασία. Στην Ευρώπη. Ναι. Το ποιο θα είναι πρόεδρο τη Γαλλία. Είναι μια σημαντική χώρα. Είναι σημαντική για μα. Ήταν ο μόνος σταθερός σύμμαχος που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια. Δύσκολα. Και από ό,τι φαίνεται όμως, μάλλον και με την απάντηση που έδωσε ο Μακρόν προχτές το βράδυ, ποτέ ήταν, πάνε τρεις μέρες τώρα, φαίνεται ότι αυτή η υποστήριξη θα συνεχιστεί. Μαγάρι. Ίσως, κατά τη γνώμη μου, αυτό μπορώ να σας το εξηγήσω αργότερα, ναι, να είναι και πολύ πιο αποτελεσματική. Για κάτσα, το συζητήσουμε αυτό, γιατί είχε ένα ενδιαφέρον. Μας πει πρώτα η Χριστίνα λίγο τον καιρό. Έλα, Χριστίνα μου. Καλημέρα, καλημέρα, ναι, και πάλι. Καλή εβδομάδα. Για πάμε λοιπόν. Για έδειξε χάρτη. Καλημέρα, Χριστάκη μου. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, για λέγε λοιπόν, Μπάμπη, επ' αυτού λίγο να δούμε γιατί ας πούμε μπορεί να είναι. Ερωτηθείς, απάντησε ότι πιστεύει ότι πρέπει να δοθεί λύση στο ζήτημα του χρέους και ότι η λύση αυτή πρέπει να είναι μακρόπνοη. Να δίνει δηλαδή μια πραγματική λύση. Να μην απλώς μια διευθέτηση των επόμενων χρόνων. Μια διευθέτηση η οποία δεν θα αντέχει στον χρόνο. Επιπλέον, αν πάρω ανάποδα, δηλαδή αυτό για το οποίο κατηγόρησαν τον κύριο Μακρόν σε όλη αυτή την διαδικασία, τόσο η Λεπέν όσο και ο αριστερός Μελανσόν τον κατηγορούσαν για ότι ήταν παιδί, εν πάση περιπτώσει, άνθρωπος των τραπεζιτών. Στηριζόμενος στο γεγονός ότι αυτός μεταξύ άλλων, διότι είναι και 39 ετών τι να προλάβει να κάνει, 3,5 χρόνια δούλεψε ως ανώτερο τραπεζικό στέλεχος σε εξαγορές και χρηματοδοτής εξαγορών για λογαριασμό της τράπεζας Ροτσίλντ. Υπάρχει λοιπόν ο μύθος ότι είναι βαλτός της Ροτσίλντ και όλα αυτά τα πράγματα. Η Ροτσίλντ λοιπόν είναι η τράπεζα την οποία έβαλε ο Τσίπρας να βοηθήσει εδώ να βρεθεί αυτή η λύση. Δηλαδή να ξέρει ανά πάσα στιγμή η κυβέρνηση αν η λύση την οποία διαπραγματεύονται οι υπηρεσίες της με τις αντίστοιχες υπηρεσίες του ESM είναι καλή, πώς μπορεί να γίνει χρηματοδότηση και όλα αυτά. Άρα, αν πούμε ότι οι μύθοι αυτή τη φορά θα βγουν αληθινοί, ο Μακρόν θα βοηθήσει και έτσι. Εγώ το λέω όμως αλλιώς, διότι όλα αυτά είναι μύθοι. Εντάξει. Ότι ο Μακρόν πρόλαβε να καταλάβει πώς λειτουργούν οι μεγάλες αγορές και πώς πρέπει μια λύση να είναι σταθερή όταν μιλάς για ένα τόσο στο βαθύ χρόνο, ορίζοντα. Έτσι, γιατί μιλάμε για 50 χρόνια. Εμείς αναζητούμε λύση τώρα 50 ή 70 χρόνια μπροστά. Δεν είναι τόσο απλό. Απλό. Λοιπόν, μην κοιτάτε τώρα τα μεσοπρόθεσμα. Τα βραχυπρόθεσμα τα πήραμε το Δεκέμβριο. Τα μεσοπρόθεσμα θα τα πάρουμε τώρα ή το πολύ μετά τις γερμανικές εκλογές. Αλλά η μακροχρόνια λύση είναι κάτι που ενδιαφέρει εμάς πάρα πολύ. Ενδιαφέρει δε και τη Γαλλία, γιατί ο Μακρόν έχει να αντιμετωπίσει ένα μεγάλο πρόβλημα. Επειδή το χρέος στη Γαλλία ανέβηκε όλα αυτά τα χρόνια πολύ. Ο λόγος που ανέβηκε στα χρόνια της κρίσης είναι ότι η Γαλλία είχε μεγάλα κρατικά ελλείμματα όλη αυτή την περίοδο. Έτσι, ελλείμματα που ξεπερνούσαν το 3% που είναι ο κανόνας στο Μάστριχτ. Ναι. Και ελλείμματα τα οποία επέτρεψε η Γερμανία να τα έχει η Γαλλία. Ακριβώς, και της έδωσε και περισσότερο χρόνο. Περισσότερο από όσο έδωσε εμάς. Ναι, ακριβώς. Και σε όλους τους άλλους. Διότι βεβαίως δεν υπάρχει δυνατότητα να μην σταθεί η Γαλλία. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, άρα η Γαλλία αυτό ο Ολάντε το πήρε και αυτό ήταν και ο δικός του ρόλος. Σε αυτή την περίοδο να λέει σιγά κυρία Μέρκελ μου, σιγά κύριε Σόιμπλε, σιγά σιγά θα γίνουν όλα τα πράγματα. Και υπερασπίστηκε και εμάς και την Πορτογαλία και άλλους. Όμως η Γαλλία έχει ένα τεράστιο πρόβλημα. Η Γαλλία έχει 13 εκατοστιές μονάδες, ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ της, περισσότερες κρατικές δαπάνες από τη Γερμανία. Τόσο πολύ. Η Γερμανία είναι, αν θυμάμαι καλά τα νούμερα, 44 και η Γαλλία, αν θυμάμαι καλά τα νούμερα, 57. Της 100 του ΑΕΠ. Πολύ. Ναι. Έχει αντικατάσταση των συντάξεων κατά μέσον όρο στη Γαλλία είναι ένα 68%, η Γερμανία είναι 10 μονάδες κάτω. Βλέπουμε διαφορές αυτά τα πράγματα τα οποία επηρεάζουν αμέσως, δηλαδή αυτό ήταν που έλεγε ο Μακρόν στη Λεπέν. Δηλαδή, τι είναι αυτά τα πράγματα που συζητείς τώρα να πάμε να κάνουμε τους καμπός με το ευρώ κτλ. Και σηκωθεί λίγο το επιτόκιο επί του χρέους μας. Διότι στη Γαλλία δεν υπήρξε ποτέ συζήτηση αν η Γαλλία θα πληρώσει τα χρέη της ή όχι. Έτσι, εμείς είχαμε και αυτή τη δυνατότητα, αλλά λέμε και καμιά κουταμάρα, περνάει η ώρα. Στη Γαλλία δεν έγινε ποτέ αυτή η συζήτηση, ούτε το είπε ποτέ η Λεπέν, έτσι, ούτε κανείς άλλος. Ούτε ο Μελανσόν, ούτε κανείς άλλος. Άρα, εκεί της είπε ότι σηκωθεί μια μονάδα το επιτόκιο, χαθήκαμε. Το κόστος για το λαό είναι τεράστιο. Την ίδια στιγμή ο Μακρόν θέλει να κάνει 50 δισεκατομμύρια αξία επενδύσεων
σε πράγματα που δεν έχουν να κάνουν με το τι ιδιωτικές επενδύσεις θα γίνουν. Πρέπει να μπει και το κράτος μέσα. Mm. Πρέπει, έτσι, θέλει, χρειάζεται πολλά λεφτά δηλαδή. Τώρα μπορεί να τα βρει η Γαλλία. Μπορεί. Πλειοψηφία θα πάρει στη Βουλή. Για να μπορέσει να κινηθεί με λυμμένα χέρια. Όχι, δεν πλειοψηφία δεν θα πάρει. Αλλά θα πάρει κατά πάσα πιθανότητα μια σχετική πλειοψηφία. Mm. Δηλαδή και η χθεσινοβραδινή πρώτη δημοσκόπηση για το τι μπορεί να πιάσει το κόμμα του Προέδρου. Mm-hmm. Διότι τώρα θα κατέβει σαν κόμμα κανονικά, δεν θα πλάνε πλέον απλώς ένα κίνημα που υποστηρίζει ένα πρόσωπο έτσι, και ένα πρόγραμμα. Θα είναι τώρα ένα κόμμα το οποίο θα πηγαίνει να πάρει την προεδρική πλειοψηφία. Αν πάρει αυτό που εμφανίστηκε χθες, κάτι μεταξύ 20 και 25%, πρόκειται για πολιτική ανατροπή που δεν έχουμε ξανά. Πολύ καλή απόδοση. Μα φανταστείτε ότι αυτό δεν έχει και σε μια χώρα που όλοι τη θεωρούσαμε ότι είναι, έχει βαριές δομές, ότι η πολιτική ακολουθεί τα χνάρια του παρελθόντος. Εδώ είδαμε έναν υποψήφιο που μέσα σε ένα έτος έδιωξε από τη σκηνή τα πάντα. Σοσιαλιστές και δεξιά. Ναι, και που ενδεχομένως τώρα θα αποκτήσει και μια ισχυρότατη βάση μέσα στο κοινοβούλιο. Mm-hmm. Σε κάθε περίπτωση όμως ο Μακρό είχε την τύχη να υποστηριχθεί σταδιακά, αλλά προς το τέλος από όλο ένα και περισσότερους, αλλά κυρίως τις πιο εξέχουσες πολιτικές φιγούρες του Σοσιαλιστικού Κόμματος. Mm-hmm. Νομίζω ότι λέγεται Λεντριάν, θα σας γελάσω ότι το ξεχνώ. Αυτός είναι μια φυσιογνωμία των σοσιαλιστών αλλά και της γαλλικής πολιτικής ζωής που αφορά τη Βρετάνη. Mm-hmm. Έτσι, η Βρετάνη δεν είναι το πολυπληθέστερο μέρος της Γαλλίας, είναι αυτό που κάνει τη μύτη τη μεγάλη Γαλλία. Σύμφωνη προς τον Ατλαντικό βεβαίως. Αλλά αυτός είναι ένας τύπος με τεράστια επιρροή. Παντού. Τον σέβονται όλοι, τον θεωρούν καλό, τον θεωρούν τίμιο, γι' αυτό και τον είχαν βάλει και οι άνθρωποι υπουργού άμυνας. Τίμιο στη δουλειά στην πολιτική. Λοιπόν, και βγήκε και τον υποστήριξε δύο εβδομάδες πριν. Δεν... Έτσι, να έχει, του δώσε πόντους, λέτε. Άρα αυτό. Έχει σίγουρα τους σοσιαλιστές. Mm-hmm. Και σίγουρα πολλοί σοσιαλιστές θα ψηφίσουν αυτό το κόμμα, διότι εδώ, χωρίς να το πάρει κάποιος πρόεδρος του Σοσιαλιστικού Κόμματος ή του αντίστοιχου ΠΑΣΟΚ απόφαση, άλλαξε το όνομα του Σοσιαλιστικού Κόμμα. Mm-hmm. Το πότε θα ξαναιδρυθεί, θα χρειαστεί ένα καινούριο συνέδριο του ΕΠΙΝΕ. Το συνέδριο αυτό ήταν όταν ο Μητερό ξαναίδρυσε το Σοσιαλιστικό Κόμμα. Πάμε στην Αλεξία Κεφάλα στο Παρίσι. Βέβαια. Να δούμε από εκεί τα τελευταία καλά, νέα. Ευχαριστούμε. Καλησπέρα, Αλεξία, ξανά. Γεια σου, Αλεξία. Bonjour. Καλημέρα σας. Bonjour. Καλώς, καλώς, μια χαρά. Ζωή Βλετριόν είναι υπουργός αμήνης του Φρανσουά Ολάντ, Μπάμπη. Πολύ καλά τα είπες, όντως είναι πάρα πολύ δυναμικός. Αλλά μάλλον δεν θα βγει για πρωθυπουργός. Τώρα αφήνουν να εννοηθεί στο κόμμα του, που έγινε κόμμα πλέον, του Εμμανιουέλ Μακρόν, το εμπρός, ότι μπορεί να βγει πρωθυπουργός ο Εντουάρ Φιλίπ. Ο Εντουάρ Φιλίπ είναι ο δήμαρχος της Χαύρης, που είναι ένα λιμάνι στη Βόρεια Γαλλία, Le Havre, όπου ο Εντουάρ Φιλίπ είναι ο πνευματικός γιος του Αλάν Ζουπέ και έτσι θα μπορέσει ο Εμμανιουέλ Μακρόν να πιάσει και την δεξιά. Και αυτός είναι ο στόχος, γιατί οι περισσότεροι σοσιαλιστές πλέον αρχίζουν και πάνε με τον Εμμανιουέλ Μακρόν σε αυτή την προεδρική πλειοψηφία για τις βουλευτικές εκλογές. Το είδαμε χθες, ακόμα και ο Εμμανιουέλ Βάλς, ο πρώην πρωθυπουργός, αλλά και πάρα πολλοί άλλοι. Είναι ενδεικτικό η συνέντευξη τύπου, ήταν πολύ ενδεικτική χθες, του Ζαν Χριστόφ Κομπαντελής, ο Γενικός Γραμματέας του Σοσιαλιστικού Κόμματος. Έγινε μπροστά σε δύο δημοσιογράφους, δηλαδή και σχεδόν καθόλου. Κανείς δεν ήταν εκεί από το κόμμα, ήταν μόνος του, με καμία υποστήριξη από το Σοσιαλιστικό Κόμμα και μπροστά σε δύο δημοσιογράφους. Ήταν διαλυμένος ο άνθρωπος και το καταλαβαίνω, γιατί πλέον το καταλαβαίνουμε και έτσι όπως έχει ανακατευτεί η τράπουλα, γιατί θεωρούν πάρα πολύ ότι πλέον η αριστερά στη Γαλλία δεν είναι το Σοσιαλιστικό Κόμμα, αλλά είναι ο Μελενσόν. Και το Σοσιαλιστικό Κόμμα πλέον θα πάει όλο με τον Εμμανιουέλ Μακρόν και πρώτος από όλους ο Φρανσουά Ολάντ, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος τον έχει στηρίξει πάρα πολύ, παρόλο που έφυγε από την κυβέρνηση πριν από ένα χρόνο. Οπότε, ναι, σε αυτές τις συνθήκες, αν πάνε πάρα πολύ από την δεξιά, αν βάζει πρωθυπουργό τον Εντουάρ Φιλίπ, ή αν πάνε και όλοι οι σοσιαλιστές, έτσι φυσικά μπορεί να πάρει πλειοψηφία. Αλλά μόνος του σαν κίνημα, επειδή δεν έχει ξαναβγεί πρόεδρος με ανεξάρτητο κόμμα στη Γαλλία, θα ήταν πολύ δύσκολο. Ναι, ναι. Mm-hmm. Είναι έτσι. Γενικώς πώς σχολιάζεται, Αλεξία, το γεγονός ότι η ακροδεξιά παρουσίασε σε σχέση με το παρελθόν μια πολύ αυξημένη υποστήριξη, ένα, και δεύτερον ότι υπάρχει κυρίως ένα πολύ αυξημένο ποσοστό στην αποχή και στους ανθρώπους που έριξαν λευκό και άκυρο. Ναι, που και αυτά είναι καινούργια δείγματα στην πολιτική συμπεριφορά των Γάλλων. Γιατί είναι πολιτική συμπεριφορά
στη Γαλλία η αποχή δεν είναι πάω για μπάνιο που γίνεται εδώ πέρα, όπως είναι και πολιτική συμπεριφορά το λευκό και το άκυρο. Ναι, είναι πλέον ψήφος διαμαρτυρίας και το λευκό το άκυρο, αλλά και, και η αποχή. Δεν είναι μόνο γιατί είναι τριήμερο, είναι αργία σήμερα και μάλιστα σήμερα το μεσημέρι, τώρα σε λίγη ώρα θα δούμε το Σοσόλον και τον Εμμανουέλ Μακρόν πάνω από τα Σονζελιζέ στην Αψίδα του Τριάνθου να καταθέσουν στεφάνι στο μνημείο του Άγνω Σοσιαρότη για το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πόλεμου. Αλλά είναι όμως ένα κάτι πολύ διαφορετικό. Δηλαδή πάνω από 4 εκατομμύρια άνθρωποι ψήφισαν λευκό ή άκυρο. Είναι ψήφος διαμαρτυρίας. Δεν ήθελαν ούτε τον Μακρόν ούτε την Λεπέν και πάρα πολλοί από αυτοί το δηλώνουν και ανοιχτά. Ήταν με τον Μελανσόν στο πρώτο γύρο, δηλαδή με τον αριστερό υποψήφιο. Επίσης είναι η αποχή, τεράστια αποχή. Δηλαδή στο σύνολο, αν έχουμε την αποχή και τους λευκούς ψήφους και άκυρους, έχουμε 16 εκατομμύρια άνθρωποι που δεν ήθελαν καθόλου ούτε τον ένα ούτε τον άλλον. Επομένως υπάρχει ένα μεγάλο κίνημα και γι' αυτό ο Εμμανουέλ Μακρόν χθες το είπε στην δήλωσή του ότι καταλαβαίνει το άγχος, καταλαβαίνει το θυμό και καταλαβαίνει τις αφιβολίες των Γάλλων, αλλά θέλει να είναι ο πρόεδρος της Γαλλίας και να τους αγαπήσει όλους. Ήταν πολύ έτσι σοβαρός με το ύμνο της Ευρώπης, έτσι, μπήκε στις πυραμίδες του Λούβρου για να κάνει αυτή την ομιλία και ήταν σοβαρός γιατί είναι και η ακροδεξιά. Πάνω από 11 εκατομμύρια Γάλλοι ψήφισαν ακροδεξιά, στήριξαν τη Μαρίν Λε Πεν, ενώ την είδανε και στο debate που υπήρχε πριν από λίγες μέρες με τον Εμμανουέλ Μακρόν. Έδειξε και η ακροδεξιά υποψήφια ότι δεν είχε πρόγραμμα, ότι δεν ήταν, ίσως δεν ήθελε και την νίκη. Και ότι ήθελε το μόνο που να κάνει είναι να καταστρέψει τον Εμμανουέλ Μακρόν για να πάρει ψήφους στις βουλευτικές εκλογές. Επομένως, παρόλο που αυτό, πάρα πολλοί Γάλλοι ψήφισαν γι' αυτό. Είναι χωρισμένη ακόμα η Γαλλία, πάρα πολλές αμφιβολίες λοιπόν και ξέρει ότι είναι δύσκολο. Να δούμε και τον τύπο, Αλεξία μου. Κάποιες εφημερίδες. Ναι, έχουμε λοιπόν εφημερίδες που όλες έχουν πρωτοσέλιδο τον Εμμανουέλ Μακρόν. Έχουμε σε αυτές πάνω απ' όλα η Παριζιάν που ξεκινάει με την ηλικία του Μακρόν, 39 χρονών και πρόεδρος. Τι είναι αυτό, σημαίνει ότι είναι ο πιο νέος πρόεδρος όλων των εποχών. Μέχρι τώρα ήταν ο Ναπολέον το 1840. Τώρα λοιπόν είναι και ο Εμμανουέλ Μακρόν. Στο ίδιο σχήμα έχουμε και την Φιγκαρό, η οποία Φιγκαρό έχει με το σήμα του εμπρός εξηγεί ότι είναι ο πρόεδρος που περπατάει, δηλαδή που πάει εμπρός. Έχουμε τη Λιμπερασιόν που έχει ένα διπλό πρωτοσέλιδο και πιστοσέλιδο στην ουσία που γράφει στον Μακρόν «Well done, bien joué», τι σημαίνει ότι τα κατάφερες και από την πίσω πλευρά έχουμε την Le Pen που γυρνάει πλάτη και λέει «Καλά να πάθει, καλά να πάθει η ακροδεξιά». Το Journal du Dimanche που έχει τον πρόσωπο του Εμμανουέλ Μακρόν σε έκτακτη έκδοση του Journal du Dimanche γράφει «Ο καινούριος πρόεδρος». Το ίδιο έχει και το L'Express. Επίσης έκτακτο το καινούριο το περιοδικό, βγάζει σήμερα ένα έκτακτο περιοδικό που γράφει Le Kid, δηλαδή το παιδί της δημοκρατίας. Αυτό όλα αυτά είναι σήμα για την ηλικία του, διότι είναι πάρα πολύ νέος. Επίσης το Salons, αλλά και το Nouvel Observatoire, το Lobs, που καταγράφουν με ποιους θα κυβερνήσει ο Εμμανουέλ Μακρόν τα επόμενα 5 χρόνια, αλλά και για το ψευδαθέο πώς ο Εμμανουέλ Μακρόν θα αναδιορθώσει, θα μεταρρυθμίσει την Γαλλία. Αυτές οι μεταρρυθμίσεις λοιπόν έχει υποσχεθεί ο Εμμανουέλ Μακρόν. Αυτές είναι δύσκολες, το έχει πει και δεν ήθελε να αλλάξει και το πρόγραμμά του στο δεύτερο γύρο για να κερδίσει. Οπότε τώρα εξηγεί ότι θα πάει μπρος για να κάνει πολλές μεταρρυθμίσεις. Έχει πολλή δουλειά μπροστά σου. Να σε καλά, λοιπόν, σε ευχαριστούμε. Έχει τις εκλογές τον Ιούνιο. Ναι, τώρα έχει πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, Αλεξία μου. Καλημέρα. Γεια σου, Αλεξία. Πάμε στην Ειρήνα Στασοπούλου να δούμε. Πώς υποδέχτηκε το Βερολίνο. Μέρκελ χαίρεται διπλώς από ό,τι έχω καταλάβει. Μέρκελ είχε τοποθετηθεί και πριν, βέβαια. Καλά, ναι, εντάξει. Πέρ Μακρόν, έτσι. Αλλά έχει και τις δικές της εκλογές, οπότε έχει διπλή. Κέρδισε και τις δικές της, ακριβώς. Έλα, Ειρήνη, καλημέρα. Έλα, Ειρήνη μου, καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, η Μέρκελ έχει δύο βασικούς λόγους να χαίρεται. Χθες, καταρχήν, τη νίκη Μακρόν, στην οποία και επένδυσε αφού του έγινε γνωστό το σκάνδαλο με το Φιγιόν, αλλά έχει και τη νίκη του κόμματός της στο κρατήδιο του Σλέσβιγ-Χολστάιν. Για να δούμε, για να καταλάβουμε τι ακριβώς έγινε χθες το βράδυ στη Γερμανία, είναι ότι ένας χριστιανοδημοκράτης, nobody,
κατάφερε να εξαφανίσει τον σοσιαλδημοκράτη, τοπικό πρωθυπουργό του κρατηδίου. Ήταν μια ήττα που πόνεσε πάρα πολύ το σοσιαλδημοκρατικό κόμμα. Είναι η δεύτερη φορά που χάνει σε τοπική αναμέτρηση. Και αναρωτιέται κανείς αν ο άνεμος ανανέωσης που έφερε ο Μάρτιν Σούλτς θα επαρκέσει για να κερδίσει το S5 τις εκλογές του Σεπτεμβρίου. Αν λοιπόν αυτή η νικηφόρα πορεία συνεχιστεί για την κυρία Μέρκελ, τότε έχει πολλές πιθανότητες να νικήσει και πάλι. Και υπό το πρίσμα αυτό λοιπόν η χαρά της θες το βράδυ και η σπουδή της να συγχαρεί και τηλεφωνικά τον Μακρόν, και μάλιστα όπως φαίνεται η πρώτη επίσκεψη στο εξωτερικό του Μακρόν θα είναι στο Βερολίνο, δείξε πάρα πολλούς να πούν ότι η πραγματική νικήτρια χθες το βράδυ ονομάζεται Άγγελα Μέρκελ. Γιατί μετά το αδύναμο Μερκοζή και Μερκολάντ τώρα προσβλέπει σε μια στενή και ουσιαστική συνεργασία με τον Μακρόν. Αλλά θα πρέπει να πούμε εδώ πέρα ότι ο Μακρόν δεν θα είναι ένας εύκολος φίλος για την Γερμανία. Δεν θα γίνει χειροκροτητής της γερμανικής ευρωπαϊκής πολιτικής. Δεν συμμερίζεται, και το έχει πει, αυτόν τον φετιχισμό που έχει ο Σόιμπλε στο δόγμα των ισοσκελισμένων προϋπολογισμών. Έχει ήδη επικρίνει τα υπερβολικά γερμανικά εμπορικά πλεονάσματα και ζητά μια οικονομική και νομισματική ένωση με έναν Ευρωπαίο Υπουργό Οικονομικών και έναν προϋπολογισμό για την Ευρωζώνη. Όπως αντιλαμβανόμαστε, αυτό είναι κάτι αδιανόητο για τον Σόιμπλε αλλά και τη Μέρκελ. Και αν ο Σόιμπλε παραμείνει Υπουργός Οικονομικών, δεν υπάρχει περίπτωση να περάσουν τέτοιες απόψεις του Μακρόν. Τώρα θα πρέπει να δούμε εδώ πέρα κάτι το οποίο πέρασε, νομίζω, και επιτρέψτε με, γιατί είναι σημαντικό να το πω. Πέρασε στον ντούκο αυτά που είπε χθες ο κύριος Ζίγμα Γκάμπριελ, ο Υπουργός Εξωτερικών. Και νομίζω ότι θα πρέπει να προκαλέσουν μηδιάματα ικανοποίηση στο Μέγαρο Μαξίμου. Είπε λοιπόν ο Γκάμπριελ, ήταν και ο πρώτος ο οποίος έκανε τις δηλώσεις χθες on camera, λίγο μετά την ανακοίνωση των exit polls. Είπε λοιπόν ότι θα πρέπει, λέει, να πάψουμε να κουνάμε το δάσκαλο ως καθηγητές στους Γάλλους και θα πρέπει να τους βοηθήσουμε με κοινές επενδύσεις στη δημοσιονομική πολιτική. Δεν μπορεί να έχει προτεραιότητα μόνο η λιτότητα. Ο Μακρόν χρειάζεται χρόνο για να περιορίσει τα ελλείμματα. Και είπε το εξής. Ένα έλλειμμα, λέει, ύψους 0,5% δεν κοστίζει περισσότερο από μια πρόεδρο Λεπέν. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι βαδίζουμε σε μια Ευρώπη, εάν κερδίσει το σοσιαλδημοκρατικό κόμμα, πολύ πιο φιλική εντός εισαγωγικών στα ελλείμματα του Νότου και της Γαλλίας, ίσως. Μάλιστα. Σε καλύτερο περιβάλλον που λένε και για μας. Καλώς. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημερίζουμε, καλημέρα. Λοιπόν, μπορεί να είναι έτσι. Αλλάζει το περιβάλλον. Δηλαδή μπορεί να είναι. Δεν θα μείνει σταθερό. Ο Μακρόν δεν είναι ένας τυπικός πολιτικός. Πρώτα απ' όλα ο ίδιος, οι εμπειρίες του είναι εκτός από τα 3,5 χρόνια λοιπόν, που λέγαμε που δούλεψε ως τραπεζικός τέλεχος και που το περισσότερο χρόνο από αυτόν τον αφιέρωσε σε μια μεγάλη εξαγορά. Μην πω τώρα στις λεπτομέρειες, αλλά ήταν μια πολύ μεγάλη εξαγορά μεταξύ ηγετών στην παγκόσμια αγορά και γι' αυτό έβγαλε και πολύ καλά χρήματα, διότι σε αυτά αμείβεσαι με ποσοστό, εφόσον η εξαγορά αυτή ολοκληρωθεί. Τα υπόλοιπα χρόνια ήταν σπεκτέρ ντε φινόνς, που είναι μια πολύ υψηλή κρατική θέση. Μπαίνεις με διαγωνισμό, είναι πολύ δύσκολο και είναι μια πολύ ισχυρή θέση μες στη δημόσια διοίκηση. Έχει περάσει και τις αντίστοιχες σχολές. Έχει περάσει, έχει κάνει όλη τη διαδρομή. Τέλειωσε το πανεπιστήμιο του Νοτέρ, το οποίο είναι και το πανεπιστήμιο που έχω τελειώσει κι εγώ. Δεν το λέω αυτό για άλλο λόγο, αλλά δεν είναι ένα πανεπιστήμιο της μπουρζουαζίας, είναι ένα πανεπιστήμιο. Κανονικό. Καλό, αλλά αλλά μετά συνέχισε, πήγε στην ΕΝΑ. Η ΕΝΑ είναι η ανώτατη σχολή δημόσιας διοίκησης και είναι μια πολύ δύσκολη σχολή για να μπεις. Μπαίνεις αφού έχεις κάνει προηγουμένως 4-6 χρόνια κάτι άλλο. Θέλει πολύ προετοιμασία, κάνεις και άλλα 3 εκεί. Είναι δύσκολη υπόθεση. Και όταν βγεις, είσαι σε καλή παρέα. Δηλαδή, όλοι οι απόφοιτοι της ΕΝΑ είναι λίγο πολύ να υποστηρίζουν ένα τον άλλο. Η διαδρομή του λοιπόν δεν είναι τυχαία. Η διαδρομή του δεν είναι τυχαία. Είναι δηλαδή η διαδρομή. Μπορεί, επειδή ένα άνθρωπο που από ό,τι φαίνεται έχει γνώση τη κατάσταση, είναι αν μπορεί σε συμμαχίες και με διάφορους άλλους ηγέτες στην Ευρώπη να βρει τον καινούριο δρόμο που φαίνεται ότι έχει ανάγκη η Ευρώπη. Η Ευρώπη φαίνεται να έχει κολλήσει και στο μοντέλο που, με το οποίο διοικείται και στην κατεύθυνση που έχει κτλ. Μπορεί να βρεθεί σε αυτό. Συνδυάζει ο Μακρόν τα κολλήματα που λέμε. Θεωρείται ένα πρόσωπο φιλικό προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εξού και η αντίδραση του Τραμπ που ήταν πολύ θερμή χθες το βράδυ. Είχε ένα κλικ. Φάνηκε να υποστηρίζει Λεπέν όμως ο Τραμπ. Ενώ θα μπορούσε κανείς, ενώ στη Γαλλία οι φήμες ήταν ότι η δεξιά αυλή του Τραμπ είναι αυτή που έστειλε όλα αυτά τα τηλεγραφήματα. Τώρα, έτσι λένε, ναι. Πώς φτάσανε στη δεξιά αυλή και από πού τα WikiLeaks, αυτό είναι δυστυχώς ένα θέμα. Για διαρροές λες των emails.
Ναι, δεν είναι μόνο οι διαρροές των email, γιατί τα περισσότερα email είναι κάνε αυτό, θα συναντηθούμε τότε. Ήταν καμπάνια. Ήταν διαδικασίες της καμπάνιας. Ανάμεσα όμως υπήρχαν και φυτευμένα. Ναι, ναι. Που αν υπήρχε χρόνος ενδεχομένως. Οι άνθρωποι αμέσως με το τα διαψεύσαν, αλλά δεν μπορούσαν να κάνουν και τίποτα. Γιατί 48 ώρες πριν στη Γαλλία δεν μπορεί να κάνει καμία πολιτική δήλωση. Άρα το μόνο που μπορούσαν να κάνουν ήταν να διαψεύσουν. Θέλω να πω ότι ο Μακρόν έχει μια πολύ μεγάλη ατζέντα μπροστά του και μπορεί. Με προϋποθέσεις θα ξαναβάλει την Γαλλία στο κάδρο. Mm-hmm. Να βγει δηλαδή από την κρίση. Η νίκη Μακρόν συνδυάζεται καλύτερα, κατά τη γνώμη σου, με μια επόμενη νίκη Μέρκελ ή με Σούλτς? Νομίζω ότι συνδυάζεται καλύτερα με τη Μέρκελ, όσο και αν αυτό φαίνεται παράδοξο, για τον απλό λόγο ότι η Μέρκελ είναι σε θέση και θα είναι σε θέση να πάρει αποφάσεις και να τις υποστηρίξει. Ναι. Θα είναι προφανώς η τελευταία της θητεία. Ναι, καλά. Έτσι, πια. 16 χρόνια. Επομένως, θα θέλει λες, να κάνει και μια ιστοροφημία ακριβώς, με έναν τρόπο. Και θα μπορεί να ισορροπήσει πράγματα και καταστάσεις. Συμφωνώ με την εκτίμηση ότι δεν θα είναι εύκολος ο Μακρόν για τη Μέρκελ. Δεν συμφωνούν στα πάντα. Mm-hmm. Αλλά ο Μακρόν δεν συμφωνεί στα πάντα ούτε με την σοσιαλδημοκρατία τη γερμανική. Mm-hmm. Άρα, νομίζω ότι θα έχουμε μια εξισορρόπηση στην Ευρώπη. Το επόμενο μεγάλο θέμα είναι η Ιταλία. Mm-hmm. Η επιλογή και πάλι του προσώπου του Ρέντσι. Στο κόμμα της Κεντρικής Αριστεράς. Φαίνεται να τον ευνοεί η νίκη Μακρόν τώρα, έτσι. Τον ευνοεί πάρα πολύ. Τον ευνοεί πάρα πολύ. Άρα, με κάποιο τρόπο η Ευρώπη μπορεί τελικώς το 2017 να είναι ένα έτος mm-hmm. κατά το οποίο θα έχει γίνει το ξεκαθάρισμα. Mm-hmm. Εμείς θα είμαστε σε καλύτερο περιβάλλον. Αυτό που είναι, δεν το συζητάμε πολύ, αλλά mm-hmm. αν έπαιζε στοίχημα ο Πρωθυπουργός, θα τα είχε χάσει πολύ χοντρά. Διότι έφτιαξαν εδώ στην Ελλάδα μια ιστορία ότι η Ευρώπη θα είναι σε αναταραχή. Mm-hmm. Και άρα δεν θα θέλει ποτέ μια αναταραχή ελληνική. Ναι. Mm-hmm. Επιβάρηση της κατάστασης. Ναι, το οποίο μέχρι στιγμής όχι απλώς δεν έχει επιβεβαιωθεί σε τίποτα. Αλλά αν ο Μακρόν δεν του γινόταν η ερώτηση για την Ελλάδα αντιπροχτές το βράδυ και δεν απαντούσε αμέσως στο ζήτημα αυτό του χρέους, η Ελλάδα πέρασε από την προεκλογική περίοδο της Γαλλικής. Και τη Γερμανία, σαν να μην υπάρχει. Σαν να μην υπάρχει. Προφανώς, ο Μακρόν έκανε μόνο μία αναφορά και πάλι, απαντώντας τη Λεπέν στο ντεμπάτο. Λέω όμως, έτσι όπως έρχονται τα πράγματα μπροστά μας, εμάς μας ευνοεί το περιβάλλον αυτό. Η Ελλάδα είναι σε καλύτερη θέση. Εμάς μας ευνοεί. Μια αξιολόγηση, θα πάμε λίγο παρακάτω. Εγώ πιστεύω ακράδαντα ότι δεν μας ευνοεί μια αναταραχή στην Ευρώπη. Δεν μας ευνοεί μια Ευρώπη η οποία αναζητεί την ταυτότητά τη, δεν ξέρετε τι γίνεται, βγαίνουν από εδώ ακροδεξιά, από εκεί αριστερά και είναι χαμένη η Ευρώπη. Mm-hmm. Μας ενδιαφέρει μια Ευρώπη σταθερή. Yeah, μια Ευρώπη που να αισθάνεται αρκετά σίγουρη για να πάρει αποφάσεις όπως είναι, διότι δεν είναι τόσο απλή όσο εμάς μας φαίνεται. Αποφάσεις σαν και αυτή που εμείς ζητούμε. Τι ζητούμε? Μια διευθέτηση του χρέους 50 ή 70 χρόνια μπροστά. Αυτό μόνο μια Ευρώπη σταθερή και με αυτοπεποίθηση μπορεί να πάει στον ESM, mm-hmm. στον κύριο Ρέγκλινγκ και να του πει: άσε τους κουταμάρες, φτιάξε το σχέδιο, πάμε να τελειώνουμε. Να δώσουμε ένα άνεμο, μια πνοή να βγει από την κρίση και η Ελλάδα, διότι είμαστε η τελευταία χώρα που δεν έχει βγει. Άρα, νομίζω ότι μια Ευρώπη με σταθερότητα είναι αυτή που ευνοεί πολύ περισσότερο την Ελλάδα. Άρα, μπορούμε να είμαστε κι εμείς πιο αισιόδοξοι, λες, σήμερα, έτσι. Μπορούμε να είμαστε πιο αισιόδοξοι με την προϋπόθεση ότι η κυβέρνηση θα σταματήσει να είναι. Ότι μυαλό, εννοείται. Ναι, αλλά έχει μια διπολικότητα. Έτσι, δεν μπορεί να λες τη μία μέρα υποστηρίζω το Μελανσό, μετά υποστηρίζω τον Αμόν, μετά στέλνω και ένα τηλεγράφημα στον Μακρόν, προσπαθώ να τον βρω στο τηλέφωνο. Mm-hmm. Και αυτό σημαντικό, ο Μακρόν βγήκε στο τηλέφωνο. Ναι, βέβαια, όταν βέβαια. Τον ζήτησε μίλησε, ο Τσίπρας. Μίλησε. Βγήκε, μίλησε, δεν υπήρξε πρόβλημα. Άρα, θέλω να πω ότι χρειάζεται και μια σταθερότητα δική μας πρώτα απ' όλα για να αξιοποιήσουμε την ζητούμενη σταθερότητα. Πάμε προς τα εκεί, αν με τι άλλο, αυτό φαίνεται. Εγώ νομίζω ότι πάμε. Έτσι. Νομίζω ότι δεν θα είναι εύκολο, αλλά νομίζω ότι πάμε. Και η πολιτική αυτή, εφόσον εφαρμοστεί, θα δώσει αποτελέσματα. Mm-hmm. Θα δώσει. Δεν είναι πράγματα τα οποία. Γιατί λες εφόσον τώρα ο Μακρόν, για να σας δώσω να καταλάβετε, οι Γάλλοι γελούν πολύ με διάφορες προτάσεις. Ο Μακρόν, έτσι επειδή ήθελε να εμφανιστεί ότι θέλει να τα αλλάξει όλα, έκανε διάφορες προτάσεις. Παράδειγμα. Όπως. Πρότεινε να απαγορευτεί η χρήση κινητών στα σχολεία. Λοιπόν, εδώ γελάνε που λέτε. Αυτό σε όλη τη Γαλλία. Λέει, εδώ ισχύει. Ναι, ναι. Μία από τις προτάσεις που δεν θα εφαρμοστεί. Και εδώ απαγορεύεται το κινητό σχολείο. Και εδώ απαγορεύεται, αλλά δεν θα γίνει κόλαση. Μεγάλο. Ωραία. Λοιπόν, εντάξει, Παπί μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Να σε καλά. Κάνουμε εμείς ένα μικρό διάλειμμα και συνεχίζουμε.